Χρήστο, καλησπέρα από την Crete TV. Καλησπέρα, χάθηκε το σήμα, γεια, συγγνώμη. Πολλά συγχαρητήρια να σου δώσουμε για αυτό που πέτυχε στη Σερβία. Είχες κάποιες ατυχίες μέσα στη χρονιά, αλλά επέστρεψες σε αυτή τη διοργάνωση δρυμύτερος. Ναι, να είστε καλά, ευχαριστώ. Γενικά, ναι, η χρονιά φέτος ήταν λίγο παράξενη. Είχα ένα παράξενο τραυματισμό, είχα πάθει παρέση προσωπικού. Είχε παραλύσει το μισό μου πρόσωπο. Τέλος πάντων, εκεί τους δύο μήνες που κάνουμε την περισσότερη προπόνηση, Φλεβάρι-Μάρτι, εγώ εκείνους τους δύο μήνες τους έχασα. Έμπαινα στα νοσοκομεία γιατί μετά με πείραξε και το στομάχι μου λόγω της κορτιζόνης που πήρα για το πρόσωπο. Τέλος πάντων, είναι μια πολύ παράξενη χρονιά φέτος. Γενικά όμως τώρα νομίζω έχω βρει τον εαυτό μου και έχω ένα μήνα ακόμα μπροστά μου να προετοιμαστώ για το παγκόσμιο κατάλληλα, νομίζω. Χρήστο, να πούμε βεβαίως ότι πέρασες κάτι ασυνήθιστο, έδειξες πολύ δυνατός, πραγματικά θέλει πείσμα και θέλεις για να επιστρέψεις σε τέτοιο επίπεδο μετά από αυτό και νομίζω ότι πάνω απ' όλα αυτό σου έδωσε και ακόμα καλύτερη ψυχολογία. Βλέπεις ότι μπορείς να ξεπερνάς κάθε εμπόδιο τελικά. Ναι, σίγουρα μπορώ να ξεπερνάω τα εμπόδια, απλά καλό θα ήταν αυτή η χρονιά φέτος είναι λίγο ευκαιρία και θα προτιμούσα να μην μου συνέβαινε φέτος. Επειδή αρκετοί αντίπαλοι είναι και αυτοί σε όχι τόσο καλή κατάσταση και ήταν μια πολύ καλή ευκαιρία να πλασαριστώ φέτος καλύτερα στο παγκόσμιο πρωτάθλημα. Παρ' όλα αυτά δεν νομίζω ότι θα με επηρεάσει και τόσο πολύ, πιστεύω ότι θα κάνω μια καλή εμφάνιση. Έχω ένα μήνα μπροστά μου, πιστεύω θα επανέλθω εκεί που ήμουν. Μάλιστα. Επειδή του χρόνου είναι Ολυμπιακή χρονιά, να σου κάνουμε τελευταία ερώτηση σχετικά. Δεν ξέρω αν το σκέφτεσαι από τώρα το Παρίσι. Ναι. Στην ουσία έχει ανοίξει πρόκριση για το Παρίσι και μέσω του συστήματος ranking που έχουμε, εμείς κάνουμε 5 αγώνες πούμε, και με το μέσο όρο τις βαθμολογίες προκρινόμαστε ή κάνουμε το όριο, το οποίο είναι 78-20. Εγώ με τους αγώνες που έχω κάνει ήδη από τώρα είμαι ένα 95% έχω προκριθεί, κατά 95%. Ελπίζω να κάνω και το όριο, να είμαι ακόμα πιο ήσυχος, αλλά στην ουσία έχω προκριθεί, θα έλεγα. Μάλιστα. Αφού ευχαριστήσουμε πολύ τον Χρήστο Φραντζεσκάκη και του πούμε ξανά τα συγχαρητήρια για ό,τι πέτυχε, να σας ενημερώσουμε ότι συνεχίζονται οι μικρές διακοπές της οικογένειας Αντετοκούμπο στην Κρήτη και στη Χερσόνησο, εν ώψη βέβαια της επιστροφής της αγωνιστικής υποχρεώσης και της προετοιμασίας της ελληνικής εθνικής ομάδας για το Μούντο Μπάσκετ και να σας ευχαριστήσουμε πολύ που μας παρακολουθήσατε.